Βρισκόμαστε στην απόψινή εκδήλωση για να ενώσουμε τις φωνές μας με αυτές των καλλιτεχνών και όλοι μαζί να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Μήνυμα προς την κυβέρνηση που κρατά σε ομοιρία 17 μήνες τώρα 1.200 εργαζόμενους χωρίς καμία εξασφάλιση με το λεμιτόμο νόμο 4664 από το Φεβρουάριο του 20. Για την εκποίηση του ορυκτού πλούτου η κυβέρνηση θα κριθεί πολιτικά. Όμως η εκδικητική της στάση απέναντι στους εργαζόμενους που σχεδόν 2 χρόνια βρισκόμαστε στους δρόμους δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο κανέναν, είτε αυτοί λέγονται βουλευτές, είτε περιφερειάρχες, είτε δήμαρχοι, είτε συνδικαλιστικοί φορείς, είτε απλοί πολίτες, που σήμερα όλοι αυτοί βρίσκονται σύσσωμοι δίπλα μας για να ενώσουν τις φωνές τους με τις δικές μας. Ο πολύμηνος αγώνας μας θα μείνει παρακαταθήκη ως μια τίμια συνδικαλιστική διεκδίκηση και το στίγμα των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ εδώ και 50 χρόνια θα παραμένει ανεξίτηλο. Η κυβέρνηση, προσιλωμένη σε ένα απαξιωτικό αφήγημα, έχει χρεώσει τα πάντα στους εργαζόμενους και τους καλεί να πληρώσουν το μάρμαρο εξ ολοκλήρου. Χωρίς να σέβεται ούτε το αίμα που έχει χυθεί εδώ μέσα, εμφανίζεται σαν σωτήρας της οικονομίας, κλείνοντας τη ΛΑΡΚΟ. Φίλες και φίλοι, θα κλείσω με ένα στίχο που έγραψα από ένα τραγούδι τώρα τελευταία. Μη τους ακούτε, ό,τι λένε είναι ψέμα, όμως των νεκρών το αίμα θα τους καίει σαν μαύρη πίσα και ας μας πρόκτουνε με λύσα στο κρεμό, υπουργοί σαν τους σωτήρες να μας κόψουν το λαιμό. Εμείς θα νικήσουμε.